καλό το Δήμαρχο Καβάλας, όλους τους δημάρχους και επίσης και τον Περιφερειάρχη, χθες να πάνε τις παρετήσεις τους στον Πρωθυπουργό. Να υποβάλουν τις παρετήσεις τους οι δήμαρχοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ζήτησε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ο τόπος ζωής μας Μάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε για το θέμα του συνοριακού σημείου διέλευσης Νυμφαία Μακάζα. Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, το μέτρο πρέπει να ισχύει για όλα τα σύνορα. Αν υπάρχει αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στη Βουλγαρία, τα σύνορα δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά. Θα ήμουν πολύ σύμφωνος εάν αυτό το μέτρο ίσχυε για όλα τα σύνορα, για όλη τη χώρα. Γιατί πρώτα είναι η ασφάλεια των πολιτών, των Ελλήνων και για την υγεία τους φυσικά και να πάρουμε μέτρα. Όμως έγινε επιλεκτικά και αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι και πρέπει να το βλέπουμε γιατί όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι πίσω από αυτή την απόφαση κρύβονται και υποστηρίζονται κάποια συμφέροντα. Καλό το Δήμαρχο Καβάλας, όλους τους δημάρχους και επίσης και τον Περιφερειάρχη, χθες να πάνε τις παρετήσεις τους στον Πρωθυπουργό. Να ασκηθεί ένα μέτρο πίεσης, να γίνει μία διαμαρτυρία, διότι δεν αντέχουμε άλλο οι επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικά της Καβάλας που μας ενδιαφέρει, θα πεθάνουν, θα κλείσουν και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί πολλοί εργαζομένοι πέρα από τις επιχειρήσεις θα βρεθούν στο δρόμο. Που οι εργαζόμενοι, μην ξεχνάμε, ότι όλο τον χρόνο ήταν στα σπίτια τους, περιμέναν την θερινή περίοδο, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να βρουν άλλη δουλειά και αυτοί που έχουν βρει δουλειά θα τη χάσουν σε λίγες μέρες. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας πολύ καλός σχεδιασμός. Ή γίνεται μόνο για τα κέντρα των αποφάσεων. Ή γίνεται για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εγώ δεν βλέπω τους λόγους. Δεν βλέπω αν δεν υπάρχει προσωπικό ή αν δεν έχουμε εξοπλισμό. Πρέπει να γίνονται σοβαροί έλεγχοι και να είναι ανοιχτά όλα τα σύνορα. Αυτό είναι ευθύνη της κεντρικής διοίκησης. Είναι ευθύνη των δημάρχων. Είναι ευθύνη της πολιτείας. Πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα, διότι, ξαναλέω, θα πεθάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Αυτή όλη η κατάσταση από πίσω έχει εδώ και μέρες και μήνες θα έλεγα εγώ τα λόμπι του τουρισμού της Χαλκιδικής, τα λόμπι του τουρισμού της Νότιας Ελλάδας έχουν κινηθεί, έχουν πάρει μερίδιο από αυτήν την αγορά γιατί έχουν καταλάβει ότι ο δικός τουρισμός είναι για αυτές τις 60-70 μέρες και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά εμείς πρέπει να αντιληφθούμε την ευθύνη που έχουμε, να λάβουμε τα μέτρα μας και να πάνε οι παρετήσεις στον Πρωθυπουργό τώρα για να ασκηθεί η πίεση που πρέπει και να μπορέσουν να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση που θα φέρει όλες τις επιχειρήσεις σε πολύ δύσκολη θέση. Παράλληλα, ο κύριος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό, αλλά και τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται στους επαγγελματίες. Όπως τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, οι επαγγελματίες της αγοράς προσπαθούν να διαχειριστούν όχι το κέρδος, αλλά την διαχείριση της ζημίας τους. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, όλες οι επιχειρήσεις είμαστε 70% κάτω του τζίρου με τον αντίστοιχο μήνα, με την αντίστοιχη περίοδο την περσινή. Κάνουμε αυτή τη στιγμή διαχείριση της ζημίας. Δεν ευελπιστούμε σε κέρδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να τα αντιληφθεί και ο κύριος Μουριάδης και η πολιτεία. Ότι κάνουμε διαχείριση της ζημίας. Προσπαθούμε να πληρώσουμε το προσωπικό, προσπαθούμε να πληρώσουμε τους προμηθευτές και προσπαθούμε να δώσουμε δουλειά σε ανθρώπους γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να το καταλάβουμε. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και συμπληρωματικά με το κλείσιμο των συνόρων θα κλείσουμε όλοι. Αυτό είναι ο θάνατος των επιχειρήσεων. Πρέπει να αλλάξει αυτή η απόφαση.